Ότι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό. Δεν ξέρω τι θα σας πει ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Υπουργός. Αυτό που ξέρω και θέλω να πω είναι ότι ο τόπος μας έχει ευλογηθεί από το Θεό να έχει πολλά νερά. Και ο Γοργοπόταμος βροσίζει όχι μόνο την πόλη της Λαμίας, όλη την περιοχή. Λυπούμε δε διότι τα νερά αυτά πάνε χαμένα. Κίνονται στο Μαριακό και όταν θα έρθει η δύσκολη περίοδος της δίψας και της ανιδρίας, τότε θα θυμηθούμε να κάνουμε έργα για να συγκρατήσουμε τα νερά που τα χάνουμε τώρα. Άντε κι άλλα με το καλό. Πάμε. Τώρα είστε πάντα καλά. Δίνουν μια κορδελίτσα στον Υπουργό. Θα δώσουμε μια κομμάτια. Εντάξει. Μετά πρέπει να αξιοποιήσουμε και τα νερά του ποταμού, όπως είπε ο Σεβασμιώτης. Πάνε χαμένα από τα λιπάνια. Γιατί στην Τίνο δεν έχουμε νερά και τα βλέπω εδώ και λιπάνια. Υπουργέ, Σεβασμιώτατε. Αλλά τι έχουν τόσα πολλά που λένε. Υπουργέ, Σεβασμιώτατε. Δεξιά πάει αριστερά. Αριστερά. Δεν είπα και κάτω παιδιά που έχω εγώ. Ακούσα αριστερά και δεν θα πάνε. Εδώ είναι η βαλμίδα που έχουμε εκτόνωση σαρβενός καθαρισμού. Είναι πολύ σημαδιακό το γεγονός ότι συμπίπτουν τα γένεια του μεγάλου αυτού αγωγού, του τροφοδοτικού, που λύνει οριστικά το θέμα της ίδρυυσης της Λαμίας με τη μέρα των φώτων και του αγιασμού των υδάτων. Να έχουμε τη φώτιση, να βρούμε το δρόμο της δημιουργίας των τέτοιων μεγάλων οραματικών έργων και της συνεργασίας. Νομίζω ότι ο Γοργοπόταμος πάντα θα συμβολίζει τις δυνατότητες που δημιουργεί η συνεργασία όλων των δυνάμεων της χώρας. Και δεν είναι μόνο για τις ιστορικές εποχές και τα μεγάλα κατορθώματα, είναι και για το κάθε μέρα και για τη δημιουργία ενός προγράμματος μεγάλων έργων που έχει ανάγκη ο τόπος στη νέα περίοδο που μπήκαμε μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Σήμερα μαζί με τον αγιασμό των υδάτων εγκαινιάσαμε ένα πολύ μεγάλο έργο που έρχεται ως συνέχεια ενός έργου του οραματιστή μεγάλου δημάρχου Ιωάννη Μακρόπουλου, της μεταφοράς δηλαδή του νερού από τις πηγές του Γοργοποτάμου για την υδροδότηση της πόλης και του Δήμου ευρύτερα. Είναι ένας ζωοδότης ποταμός και όταν υπάρχουν οραματιστές πολιτικοί και γίνονται μεγάλα έργα όπως αυτό που το πρώτο έγινε το 1929 και μεταφέρθηκε το νερό στην πόλη μας, στη συνέχεια το 1972 επί Δημαρχίας Νικολάου Μουντούρη και τώρα ένας υπερσύγχρονος μεγάλος αγωγός που σχεδόν μπορεί να καλύψει επί δύο τις ανάγκες της πόλης και του Δήμου ευρύτερα. Ενώ συγχρόνως λειτουργεί ως εφεδρεία και ο παλιός αγωγός. Ένα πολύ καλά μελετημένο έργο, ένα έργο που εκτελέστηκε άριστα και τα αποτελέσματα είναι ήδη φανερά. Χρόνια πολλά. Έχουμε πει χρόνια πολλά, καλή χρονιά και υγεία και ειρήνη στον κόσμο. Νομίζω σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα, γιατί στο έργο αυτό ήμουν επιβλέπων. Όση διάρκεια από τη στιγμή που πριν εκλεγώ βουλευτής ήμουν επιβλέπων σε αυτό το έργο, είναι το σημαντικότερο έργο το οποίο θα μπορούσε να γίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια στην περιοχή όσον αφορά για τις υποδομές της πόλης. Η ίδρυυση της πόλης μας αυτή τη στιγμή εξασφαλίζεται για πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν αξίζουν συγχαρητήρια στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή πρωτίστως, η οποία σχεδίασε όλο αυτό το έργο, και στην τωρινή Δημοτική Αρχή, η οποία ολοκληρώνει κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο ακούστηκε σήμερα και νομίζω ότι χρήζει κάποιας προσοχής είναι αυτό που είπε και ο Μητροπολίτης μας όσον αφορά την αξιοποίηση των υδάτων. Γνωρίζετε ότι αυτός ο τόπος παλεύει εδώ και 40 χρόνια για να έχουμε κάποιες ολοκληρωμένες μελέτες για τα τριπλημμυρικά. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια την οποία κάναμε από παλιότερα και ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήρου που υπήρξα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις μελέτες εκείνες οι οποίες υπήρξαν. Έχουμε μία μελέτη αυτή τη στιγμή για την αξιοποίηση όλων αυτών των υδάτων και για την αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά πρωτίστως να μπορέσουμε να βρούμε ένα master plan, ένα σχέδιο σημαντικό, έτσι ώστε τα νερά αυτά να μην πηγαίνουν όλα
στο Μαλλιακό, αλλά να αξιοποιηθούν και να μπορέσουν να καθοδηγηθούν, να χρησιμοποιηθούν, να αξιοποιηθούν για την άρδευση της περιοχής. Μέσα στα πλαίσια ενός σημαντικότερου πλάνου για την ανασυγκρότηση, την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία λέχθηκαν σήμερα και με την έκθεση Λαμίας αλλά και με το Πανεπιστήμιο το οποίο γίνεται μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλει βοήθεια από όλους μας γιατί πραγματικά πρέπει να πούμε και νομίζω ότι επιτέλους πρέπει να κατανοήσουμε σε αυτή την περιοχή ότι όταν είμαστε ενωμένοι όλοι και παλεύουμε για ένα κοινό καλό, έχουμε και πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία, αλλά και το μήνυμα το οποίο φέρει στην καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου, αλλά και σε όλους μας. Εκτιμώ ότι σήμερα, πέρα της ημέρας, εγκαινιάσαμε ένα συμβολικό έργο, ένα έργο της διαχείρισης των υδάτων για τη διασφάλιση και την ασφάλεια των ίδιων των πολιτών στο μέλλον, αλλά και στη διασφάλιση του κάθε πολίτη από τις κλιματικές και περιβαλλοντολογικές αλλαγές. Εκτιμώ ότι ο τόπος μας έχει ανάγκη από μεγάλα έργα πνοής, δεν έχει ανάγκη από επικοινωνία, αλλά έχει ανάγκη από έργα τα οποία θα σηματοδοτήσουν το μέλλον αυτού του τόπου, όπου θα είναι υπερήφανο όχι μόνο γιατί είναι στερεά Ελλάδα, αλλά γιατί έχει διαμορφώσει την επόμενη μέρα του.